Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε σε όλους και όλες όσους γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Και να αναφέρω ότι η σημερινή ημέρα είναι η Παγκόσμια Μέρα Τηλεόρασης, όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1996. Η αυξανόμενη σημασία της τηλεόρασης και των λειτουργών της στον σύγχρονο κόσμο και η συμβολή της στην ενημέρωση της κοινωνίας είναι για μας πολύ σημαντική. Η ιστορία της Κυπριακής τηλεόρασης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του 1957 και για την φετινή χρονιά η μέρα είναι αφιερωμένη στη συμπερίληψη, δηλαδή σε μια τηλεόραση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Ως κυβέρνηση συμμεριζόμαστε και ενθαρρύνουμε αυτό το μήνυμα. Δρατώμενος ακριβώς αυτή την αφορμή, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Σχολή Κοφών Γεώργιος Μάρκου, η συμβολή των οποίων μας επιτρέπει σε αυτές τις θεσμοθετημένες ενημερώσεις να δίνουμε τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής να παρακολουθούν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει αύριο, 22 Νοεμβρίου, στο Βελιγράδι, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη, ενώ θα ακολουθήσει και η Τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου-Σερβίας. Στη Διακυβερνητική Σύνοδο θα συμμετέχουν εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υπουργός Εξωτερικών, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και ο Υπουργός Άμυνας. Την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σερβίας, την οποία θα ακολουθήσει η διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών και ακολούθως κοινή συνέντευξη τύπου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Εθνοσυνέλευση της Σερβίας, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης. Το βράδυ, ο Πρόεδρος της Σερβίας θα παραθέσει δείπνο προς τιμή του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Αντιπροσωπείας. Την 5η, 23 Νοεμβρίου, ημέρα πραγματοποίησης της Διακυβερνητικής Συνόδου, οι Υπουργοί θα πραγματοποιήσουν διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους τους στο Μέγαρο Σερβίας, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριο. Μετά την ολοκλήρωση των διμερών συναντήσεων, θα πραγματοποιηθεί η Διακυβερνητική Σύνοδος υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σερβίας. Στο πλαίσιο της Συνόδου θα υπογραφούν μνημόνια συναντήληψης μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης, στους τομείς της επιστήμης, της καινοτομίας και των προηγμένων τεχνολογιών, αλλά και συνεργασίας μεταξύ των διπλωματικών ακαδημαϊών των δύο χωρών. Της διακυβερνητικής θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας που θα παραθέσει η Πρωθυπουργός της Σερβίας προς τιμή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αντιπροσωπείας που τον συνοδεύει. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Τρίτης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Σερβίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει για τη Ρώμη, όπου θα πραγματοποιήσει την 5η 23 Νοεμβρίου συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλίας, ενώ αργότερα θα έχει συνάντηση εργασίας με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό. Κατά τις εν λόγω συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή μας. Η πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα, το μεταναστευτικό και οι προσπάθειες που καταβάλει η πλευρά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Αποστολικό Παλάτι, στην πόλη του Βατικανού, όπου θα τύχει υποδοχής από την Ελβετική Φρουρά και θα έχει κατηδίαν συνάντηση με την αυτού αγιότητα Πάπα Φραγκίσκο και ακολούθως συνάντηση στην παρουσία της Κυπριακής Αντιπροσωπείας. Ο συμβολισμός της επίσκεψης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Αγία Έδρα είναι διτός, αφού είναι η πρώτη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον προκαθήμενο της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά και πραγματοποιείται στη συμπλήρωση 50 ετών από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας Αγίας Έδρας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταφέρει την εκτίμηση του Κυπριακού λαού προς την Αγία Έδρα ως προς το φιλανθρωπικό έργο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ανά το παγκόσμιο, ενώ θα αναφερθεί και στις εξαιρετικές διμερείς μας σχέσεις και θα εκφράσει την αποφασιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προωθηθούν οι εκκρεμούσες συμφωνίες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής και μουσιακής συνεργασίας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει τον Πάπα Φραγκίσκο για τις προσπάθειες που καταβάλουμε για επανέναρξη των συνομιλιών, για επίλυση του Κυπριακού και ως προς την ανάγκη διορισμού απεσταλμένου από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ θα αναπτύξει επίσης και την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες άρσης του αδιεξόδου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναφερθεί και στην καταστροφή πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και στις παραβιάσεις θρησκευτικών ελευθεριών με τις απορρίψεις ετοιμάτων για εκκλησιασμό στα κατεχόμενα εδάφη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συζητήσει τις εξελίξεις στην περιοχή μας και τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης στην εύθραυστη γεωπολιτικά γειτονιά μας. Εντός αυτού του πλαισίου θα ενημερώσει την αυτού αγιότητα για την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου για ασφαλή, απρόσκοπτη, μεγάλης διάρκειας και ροής μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναπτύξει τους μέχρι στιγμής σχεδιασμούς υλοποίησης της πρωτοβουλίας, τα αποτελέσματα των σχετικών επαφών, αλλά και θα συζητήσει με τον Πάπα Φραγκίσκο τρόπους στήριξης και ενίσχυσης της πρωτοβουλίας από πλευράς της Άγιας Έδρας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο κυρίαρχο τάγμα της Μάλτας, όπου θα τύχει επίσημης υποδοχής και θα έχει συνάντηση με τον Μεγάλο Μαΐστρο καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών του τάγματος, με το πέρας της οποίας θα υπογραφεί ταχυδρομική συμφωνία από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών του τάγματος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυπριακή Αντιπροσωπεία θα παρακαθίσουν σε επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή τους ο Μεγάλος Μαΐστρος προτού αναχωρήσουν. Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου, η τρίτη και τελευταία διαδικασία αυτής της φάσης που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αναοργανισμό. Αρχή Λιμένων Κύπρου 195. Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 127. Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 26. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 124. Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης 89. Αρχή Αδειών 36. Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 152. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 143. Πολεοδομικό Συμβούλιο 60. Και Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 90 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, αφού αξιολογήσει τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για κάθε οργανισμό, έχει την ευθύνη να καταρτήσει κατάλογο εισηγήσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό για να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, πέραν των προνοιών του νόμου του 1988, των υφιστάμενων δηλαδή κριτηρίων, θα είναι η συμμετοχή κατά το μέτρο του δυνατού ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών, η συμμετοχή ατόμων, η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες, ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, κοινωνική δράση και προσφορά των οποίων συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του κάθε οργανισμού. Το αυξημένο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συμπολίτες και οι συμπολίτησές μας για συμμετοχή αποτελεί αυταπόδεικτη ενθάρρυνση πολιτικών και διαδικασιών που ενισχύουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην δημόσια ζωή. Το Υπουργικό Συμβούλιο, εντός ακριβώς αυτού του πλαισίου, αποφάσισε σήμερα, όπως συμπεριληφθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο του English School στις αρμοδιότητες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, έτοιμα άλλωστε που εκφράστηκε και από το Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου. Η ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την αύξηση της συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας από το έτος 2024 και μετέπειτα σε 300.000 ευρώ από 175.000 ευρώ που ήταν προηγουμένως στο πρόγραμμα ανάπτυξης των ΗΕ στο πλαίσιο μεταξύ τους συμφωνίας με σκοπό την υποστήριξη της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων και την εντατικοποίηση των ανασκαφών για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων ξεκίνησε ανασκαφές και εκταφές το 2006. Σύμφωνα με την επίσημη λίστα των αγνοωμένων ατόμων της Κύπρου, ο συνολικός αριθμός αγνοωμένων είναι 2.002, 492 Τουρκοκύπριοι και 1.510 Ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί από τα συνεργεία της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων περισσότερες από 1.500 ανασκαφές σε όλο το νησί, από όπου έχουν εκταφεί πάνω από 1.205 συνολικά αγνοούμενοι, εκ των οποίων οι 1.034, 742 Ελληνοκύπριοι και 292 Τουρκοκύπριοι έχουν ταυτοποιηθεί. Περαιτέρω, στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ βρίσκονται υπό εξέταση 210 υποθέσεις, ενώ στον κατάλογο ανασκαφών βρίσκονται έτοιμες ή σχεδόν έτοιμες άλλες περίπου 90 υποθέσεις. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων ανέρχεται σε 3,2 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 2,6 εκατομμύρια, ποσοστό 80% του προϋπολογισμού, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραχωρήσει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ για τον σκοπό αυτό. Η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προσωπικά για επίτευξη του στόχου της διακρύβωσης της τύχης όλων των αγνοωμένων παραμένει αμετάβλητη και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις προσπάθειες και τις δράσεις μας προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τους κανονισμούς που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την αύξηση των υποχρεώσεων και των μέτρων ασφαλείας σε χώρους εργασίας που υπάρχουν χημικές ουσίες σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του 75% των οριακών ποσοτήτων που καθορίζονται στους υφιστάμενους κανονισμούς, σε χώρους εργασίας που εφάπτονται σε μονάδες σε ΒΕΖΟ και σε χώρους εργασίας εντός του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. Με βάση τους προτινόμενους κανονισμούς, οι εργοδότες των εν λόγω χώρων θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν από την πυροσβεστική υπηρεσία πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
Το πιο πάνω αφορά υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν τον Ιούλιο 2023 με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων σε μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, στα πλαίσια πρόληψης των κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή μέτρων που αφορούν. Πρώτον, διεξάχθηκαν έλεγχοι και επιθεωρήσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου σε όλες τις αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων υψηλού κινδύνου. Οι έλεγχοι αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023. Αναλόγως και όπου απαιτείται, θα γίνεται τροποποίηση των αδειών διαχείρισης αποβλήτων. Δεύτερον, θεσμοθετήθηκε ομάδα ειδικών που θα συντονίζεται από τον αρχαίο επιθεωρητή του Τμήματος Περιβάλλοντος και στην οποία θα συμμετέχουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες υπηρεσίες. Η ομάδα ειδικών έχει αναλάβει την αξιολόγηση των βιομηχανικών ζωνών βαριάς οχληρίας Α, ώστε να εκτιμήσει κατά πόσον προκύπτουν θέματα αυξημένου κινδύνου από την χωροταξική ασυμβατότητα των υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Τρίτον, δημιουργία ειδικού τομέα ελέγχων περιβαλλοντικών ελέγχων στο Τμήμα Περιβάλλοντος με αποκλειστική ευθύνη τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις σε ψηλού κινδύνου μονάδες. Η υλοποίηση του τομέα αυτού αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Τέταρτον, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τις τοπικές αρχές Τσερίου, Ιδαλίου, Γερίου, Καλαβασού και Ύψωνα υπό την ευθύνη του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, κατά τις οποίες επεξηγήθηκε με λεπτομέρεια το πλάνο δράσης της κυβέρνησης και ζητήθηκε συνεργασία τους. Συμφωνήθηκε επίσης, όπως προσληφθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος επιθεωρητής με αγορά υπηρεσιών, για παρακολούθηση των βιομηχανικών ζωνών Ιδαλίου, Τσερίου και Γερίου. Παρόμοιο μοντέλο συζητείται και για τις βιομηχανικές περιοχές, ζώνες, Ύψωνα και Καλαβασού και αναμένεται αυτό να συμφωνηθεί πριν το τέλος του έτους. Έχει γίνει ήδη κατακύρωση για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την δημιουργία διαχειριστικής ομάδας για το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και θα ασχολείται με επιχειρησιακά και λειτουργικά θέματα, πρωτίστως θέματα υγείας και ασφάλειας, περιβάλλοντος και ασφάλειας του χώρου, με φυσική παρουσία στο ίδιο το Ενεργειακό Κέντρο. Την ερχόμενη 5η, 23 Νοεμβρίου, θα κατεδαφιστούν οι πρώτες δύο πολυκατοικίες στον προσφυγικό οικισμό Απόστολος Ανδρέας Σταλατσά, οι οποίες έχουν κριθεί επικίνδυνες. Στην ίδια θέση θα αναγερθούν δύο νέες πολυκατοικίες με άνετα διαμερίσματα στο πλαίσιο του σχεδίου Χτίζω του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι τότε οι ένοικοι διαμένουν σε άλλους χώρους με κρατική επιδότηση του ενοικίου. Η κυβέρνηση προχωρεί στην επίλυση ενός προβλήματος δεκαετιών, θέλοντας να διασφαλίσει την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση εκατοντάδων οικογενειών που διαμένουν σε πολυκατοικίες οι οποίες χρήζουν αναδόμησης ή ανακαίνησης. Εκφράζουμε ικανοποίηση για τους ρυθμούς υλοποίησης του σχεδίου Χτίζω, το οποίο αποτελεί την πιο δραστική παρέμβαση του κράτους στον τομέα της στέγασης τα τελευταία 50 χρόνια, από τότε που κλήθηκε να ανταποκριθεί στην ανάγκη μαζικής στέγασης των εκτοπιστέντων μετά την εισβολή. Βάσει του ενδιαφέροντος συμμετοχής που έχει εκδηλωθεί μέχρι στιγμής, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις για τις υπόλοιπες ομάδες δικαιούχων από τις 20 πολυκατοικίες που είναι προς άμεση κατεδάφιση, καθώς και για κάποιες ομάδες δικαιούχων από τις 23 πολυκατοικίες που θα κατεδαφιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Πριν το τέλος του έτους, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την κατεδάφιση των επόμενων πολυκατοικιών που έχουν εκκαινωθεί. Υπάρχουν ερωτήσεις? Να σας πω ότι έχουν γίνει ανταλλαγές επιστολών τις τελευταίες μέρες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας. Βρισκόμαστε μέσω μιας διαπραγμάτευσης και σε αυτό το στάδιο δεν είναι ούτε ωφέλιμο ούτε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε περισσότερη τοποθέτηση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το κοίτασμα είναι σημαντικό τόσο για την εταιρεία όσο και για την Κυπριακή Δημοκρατία ασφαλώς και η παρουσία μιας εταιρείας όπως είναι η Chevron στην Κυπριακή ΑΟΣ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Επειδή έχει ήδη εκφραστεί συγκρατημένη αισιοδοξία από κυβερνητική πλευρά, από τον Υπουργό, αυτό σημαίνει ότι η Chevron αναμένεται να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της από το συμβόλαιο της. Έχει δείξει κάποια θετικά σημάδια? Από την πρώτη στιγμή, εμείς έχουμε πει ότι αναμένουμε ότι θα υπάρξει μια κατάληξη σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πάντοτε καλή την πίστη. Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε εν μέσω μιας διαπραγμάτευσης και δεν μπορούν να γίνουν περισσότερες τοποθετήσεις. Πού δεν αναμένουμε? Το συντόμο δεν είναι.
Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο στην εικόνα του κοινού. Στην Ιταλία, ο πρόεδρο θα δει καθόλου ανθρώπου στη ΣΕΝ ή δεν υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα μια τέτοια συνάντηση. Αν διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα, θα κοινοποιηθεί από το μέρο. Αναμένουμε, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την ερευνητική δύναμη, την οποία με κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνουμε την δική μας ειλικρινή πρόθεση και βούληση να επαναρχίσουν οι εργασίες σύμφωνα με τις πρόνοιες της συναντήληψης. Είναι αυτό που αναμένουμε από την ερευνητική δύναμη και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσουν ότι θα υλοποιηθούν στο σύνολο οι πρόνοιες της συναντήληψης που έχουν επιτευχθεί. Έχουμε διδέχτες κάποιο ετοιμάτος από τη κυρία Λευράς. Δεν τίθεται ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης της συναντήληψης. Η συναντήληψη έχει επιτευχθεί μετά από διεξοδικές και εντατικές διαβουλεύσεις. Εμείς αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες όπως ακριβώς προνοούνται στην αντίληψη που έχει επιτευχθεί. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό. Αλλά φαίνεται ότι πάμε σε. Να αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι επαφές της ειρηνευτικής δύναμης με τους οποίους, επαναλαμβάνω, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και από τους οποίους αναμένουμε να διασφαλίσουν την επανέναρξη των εργασιών σύντομα. Σε σχέση με τα Cyprus Confidential, θέλετε ότι έρχονται ξένοι ανακριτές που θα βοηθήσουν τις κυπριακές αρχές στην διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο επί τούτου, πόσοι θα είναι, από ποια χώρα θα προέρχονται? Ο αριθμός και η χώρα πρόληψης τους ανακοινωθεί με την έλευση τους στην Κύπρο. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εντός του πλαισίου της έμπρακτης επίδειξης μηδενικής ανοχής, έχει επικοινωνήσει προσωπικά με κράτος για να αποσταλεί ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι ακριβώς θα συνδράμουν στο έργο των ερευνητών στην Κύπρο. Η ανταπόκριση ήταν άμεσα θετική. Αναμένουμε να έρθουν στην Κύπρο για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους ερευνητές. Εδώ να πω ότι ήδη έχει ενισχυθεί η αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας που διερευνά τις δίωξεις ηλεκτρονικού εγκλήματος με επιπρόσθετα άτομα και είναι σε αυτό το πλαίσιο που θα λαμβάνονται και οι αποφάσεις περαιτέρω ενίσχυση εκεί όπου χρειαστεί με την πρόσληψη ατόμων με το απαραίτητο υπόβαθρο που μπορούν να διερευνούν τέτοιες υποθέσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνθηκε σε ένα μονοκράτος, του οποίου η απάντηση ήταν, όπως επαναλαμβάνω, θετική και άμεσα. Και αναμένουμε μόλις έρθουν στην Κύπρο να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και ανακοίνωση από ποιο κράτος θα προέλθουν. Επιτρέψτε να σας ζητήσω να περιμένετε μέχρι την επίσημη ενημέρωση. Φανταζόμαστε ότι είναι κράτος που έχει πλούσια εμπειρία σε αυτά τα θέματα, ενώ που υπάρχει μια εμπειρία στις υποθέσεις διερεύνησης διαφθορά. Αντιλαμβάνεστε ότι η τεχνογνωσία, η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων στην βάση και της εμπειρίας που έχει το ίδιο το κράτος και των διαδικασιών είναι τέτοια που ναι, θα συμβάλλει στην αποφασιστικότητα της δικής μας κυβέρνησης ως προς την πλήρη διερεύνηση όλων των στοιχείων, είτε αυτών που έχουν δει πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, είτε άλλων τα οποία βρίσκονται ενώπιον των αρχών, και την πλήρη διαλεύκανση όλων των στοιχείων. Αυτό το οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει καταστήσει σαφές είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε να αφαιθεί οποιαδήποτε σκιά πάνω από το όνομα της χώρας μας με την όποια, αν θέλετε, πιθανή ενδεχόμενη ζημιά αυτή μπορεί να επιφέρει στο χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας μας, τον οποίο τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε θωρακίσει και έχουμε λάβει πολύ σοβαρά μέτρα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο και έχουμε σήμερα ένα πλαίσιο πολύ στεγανό και αρκετά θωρακισμένο, όπως οι ίδιες οι μελέτες και οι έρευνες, ακόμη και της Μάνιβαλ, καταδεικνύουν. Κύριε εκπρόσωπε, αυτοί οι εμπειρογνώμονες που θα έρθουν θα ασχοληθούν μόνο με τις τελευταίες επιπτώσεις που είχαν το φως της δημοσιότητας για την παραβίαση των κυρώσεων που αφορά τους Ρώσους, ή θα ασχοληθούν και να δώσουν εμπειρογνωμοσύνη για τις προηγούμενες υποθέσεις οι οποίες ήταν σε εξέλιξη? Όχι, επαναλαμβάνω ότι θα είναι για όλες τις υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον των Κυπριακών αρχών. Δεν είναι μόνο οι υποθέσεις των τελευταίων δημοσιευμάτων. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, οι οποίες ήταν ενώπιον των αρμοδίων αρχών και διερευνώνται αυτή τη στιγμή. Οι εμπειρογνώμονες θα συνδράμουν στο έργο των Κύπριων ερευνητών ως προς την πορεία των ερευνών, αλλά και ως προς τις διαδικασίες που είναι οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν. Θα είναι για στο πλαίσιο των παράγαψης των κυρώσεων ή ξεπλήματος βρώμικου κρίματος.
Συντομότερο δυνατόν. Αντιλαμβάνεστε ότι η επικοινωνία του Προέδρου ήταν τις προηγούμενες μέρες. Το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ότι το συντομότερο δυνατόν τους αναμένουμε να έρθουν στην Κύπρο. Μόλις αφιχθούν, με την έλευσή τους θα υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση. Έχει γίνει κάποια νέα κρούση από τον κύριο Γουτέρες για το θέμα του ασφαλισμένου, την Αρτινοδύρο? Είναι γνωστό ή μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι αναμένεται ο διορισμός απεσταλμένο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αυτή η ανακοίνωση θα είναι πολύ σύντομα. Ανακοίνωση του ονόματος του, για το οποίο θα επιλέξει ο Γενικός Γραμματέας ως απεσταλμένο. Θα επιλέξει, θα γίνει όμως κάποια προηγουμένως. Θα ζητηθεί πάλι έγκριση των μερών ψήφων την προηγούμενη φορά, θα υπάρξει πλάνη προς το Γενικό. Αυτό το οποίο έχει μεταφέρει ο Γενικός Γραμματέας και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι αποφασισμένος το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει σε διορισμό απεσταλμένο. Είναι κάτι το οποίο εμείς χαιρετίζουμε, είναι κάτι το οποίο εμείς επιθυμούμε να διοριστεί μια προσωπικότητα από πλευράς του Γενικού Γραμματέα το συντομότερο δυνατόν για να διερευνήσει την προοπτική επανάρξη των διαπραγματεύσεων. Εμείς, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα την δική μας ειλικρινή βούληση για επανάρξη των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, είναι μια αυταπόδειχτη από το γεγονός ότι απαντήσαμε θετικά στην προσωπικότητα την οποία απέρριψε η τουρκική πλευρά εντός μόλις 24 ώρων. Και κάτι σε σχέση με την πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο, ότι η Κύπρος θα έτοιμη, αν υπήρχε μια δράση σωτηρός, να αρχίσει από σήμερα όντως την διαδικασία για την αποστολή βοήθειας. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η πρωτοβουλία προτού παρουσιαστεί ενώπιον των Ευρωπαίων εταίρων μας, αλλά και των άλλων κρατών της περιοχής και των διεθνών οργανισμών, είχε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ο σχεδιασμός θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι μόλις οι συνθήκες του επέτρεπαν, θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Έχει αναπτυχθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, έχοντας διαφορετικά σενάρια ως προς τις συνθήκες οι οποίες θα επικρατούν. Μιλούμε για το άμεσο, το βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο σενάριο υλοποίησης της πρωτοβουλίας. Και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εκκρεμεί είναι μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή η υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε πρόσφατα την έγκριση του νομοσχεδίου για την εργασία στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχουν οτιδήποτε νεότερο με το θέμα της αναπολύσης της εργασίας στον δημόσιο τομέα και γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Έχει ένα ζήτημα το οποίο έχει ήδη συζητηθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου και θα τροχιοδρομηθεί παράλληλα και αυτό ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς υλοποίηση. Αντιλαμβάνεστε ότι η τηλεργασία έχουμε δει και τον καιρό της πανδημίας την σημαντική της συμβολή, όταν αυτή αξιοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο και πάντοτε προς όφελος και της αποδοτικότητας των εργαζομένων αλλά και των δικαιωμάτων τους. Το πρώτο βήμα το οποίο έχει γίνει προχθές και το χαιρετίζουμε για ακόμη μια φορά, η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο χαιρετίζουμε και αυτό θα ακολουθήσει και στον δημόσιο τομέα. Πρέπει να προσαρμοστούν τα εργασιστήματα στον δημόσιο τομέα, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του δημοσίου τομέα και οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει και προνοούνται, ούτως ώστε να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή στον δημόσιο τομέα. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών έχει αξιολογήσει και αξιολογεί. Και το αμέσως επόμενο διάστημα, αφού προηγήθηκε ήδη η έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων, θα διευρυνθεί ή θα εξεταστεί η διεύρυνση του και στον δημόσιο τομέα.